Για μας είναι μια στενάχωρη βραδιά, γιατί ενώ κάναμε την προσπάθεια, ήμασταν καλύτεροι σε όλο το, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από έναν άξιο αντίπαλο. Δημιουργήσαμε, χάσαμε ευκαιρίες, είχαμε κατοχή της μπάλας, δεν είχαμε κενό διάστημα καθόλου στο παιχνίδι. Φάνηκε ότι η πρόκριση, την πρόκριση δικαιούμασταν και ήταν δική μας, αλλά ξέρετε, το ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές κρύβει παγίδες και εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε την μία φάση να την ξεπεράσουμε. Συνεχίζουμε, δεν πάγαμε κάτι άλλο. Με το ίδιο πάθος, με το ίδιο στένος που είχαν τα παιδιά σήμερα, τα οποία απέδειξαν για άλλη μια φορά, εγώ το ξέρω, πρέπει να το μάθουμε όλοι καλά, ότι έχει αυτή η ομάδα 28 παίχτες εξαιρετικούς και αν συνεχίσουν έτσι δεν έχουν αποφευθούν κανέναν. Συγχαρητήρια, μπράβο τους για την εμφάνιση. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη της Football League να δημιουργείται μια μισή φάση από τον αντίπαλο, να έρχεται ένα-ένα και στα αποδυτήρια όλοι να λέμε χάσαμε. Έτσι νομίζω χτίζει η ομάδα το μέταλλό της, έτσι πρέπει να συνεχίσει και ακόμα καλύτερα πρέπει να τελειώσει. Συγχαρητήρια στον κύριο Πετράκη για την πρόκληση, στον Μπάς Γιάννα για το παιχνίδι τους. Τους εύχομαι τα καλύτερα και τους στόχους τους και να ευοδοθούν οι στόχοι που έχουν βάλει για φέτος. Αυτά. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι μέρες υπόθηκε για το περιβόητο rotation που λένε για τους προπονητές. Εγώ δεν έκανα rotation. Εγώ στο μυαλό μου είχα πλάνο. Και τι εννοώ πλάνο? Επειδή καθημερινά τους ξέρω, τους βλέπω, τους νιώθω, τους καταλαβαίνω. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας που θα ήμασταν πιο ξεκούραστοι, πιο φρέσκοι, με περισσότερα εξήματα, και νομίζω αυτό φάνηκε. Άρα λοιπόν, αυτό το πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας, να βγάλουμε στο γήπεδο σήμερα μια ομάδα η οποία στην ουσία θα πνίξει τον αντίπαλο, νομίζω ότι έγινε. Βέβαια, δεν έγινε το αυτονόητο η πρόκρισή μας, αλλά δεν μπορώ να έχω και παράπονο από τα σχέδια μου, παιδιά. Ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό λέω πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου ρόστερ και των παιχτών είναι πάρα πολύ δύσκολη σε μια ομάδα. Γιατί δύσκολο να βρει μια ομάδα Football League τόσους πολλούς και καλούς παίχτες. Η επιλογή της εντεκάδας για το παιχνίδι του πρωταθλήματος έχει πολλούς παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο αντίπαλος, η τακτική που θα ακολουθεί, τα δυνατά αδύνατα σημεία του αντιπάλου, τα δικά μας, η ειδική τακτική του παιχνίδι, δηλαδή που θα εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες του αντιπάλου, που θα προσέξουμε τα καλά του σημεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι έχω 14 προσφέστες. Εγώ θεωρώ ότι έχω 28. Όμως, ξέρετε, υπάρχουν και παιδιά τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά. Ξεκίνησαν, είναι δύσκολο να βγουν. Για να βγουν από αυτήν την ομάδα, θα πρέπει κάποιοι άλλοι να πάνε καλύτερα. Σήμερα υπήρχαν παιδιά τα οποία έδειξαν ότι πραγματικά αδικούνται. Και όταν λέω αδικούνται, το λέω με την καλή την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα και να παίζουν κιόλας. Όμως οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δηλαδή, η ομάδα μας δεν έχει 28-30 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 16 είναι καλοί και οι 12 μπορεί να μην παίζουν σε καμία άλλη ομάδα. Είναι το ίδιο καλοί όλοι τους και νομίζω η αναπληρωματική με την έννοια της τωρινής ομάδας, έτσι, του Άρη, νομίζω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα αυτής της κατηγορίας, αλλά και στις μισές της από πάνω, θα έπαιζαν.
Σήμερα χρειαζόμασταν την νίκη για να περάσουμε στην επόμενη φάση και αυτό το δείξαμε από την πρώτη στιγμή. Μπήκαμε καλύτερα από τον αντίπαλο στο παιχνίδι. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες, το οποίο αυτό δεν μας βοήθησε και πολύ, γιατί κλείστηκε στο μισό γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, πετύχαμε τον γκολ, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Μια φάση, μια αδράνεια στην άμυνα, δεχτήκαμε τον γκολ και δυστυχώς μας μένει αυτή η πίκρα.